Στα άνελα χωνιά του Βόλου βρίσκεται ένα αρχοντικό που κτίστηκε το 1900 για τον Ρώσο πρέσβη Νικόλαο Κοντό. Οι θρύλοι γύρω από το σπίτι περιλαμβάνουν τους θανάτους των παιδιών Κοντού που δηλητηριάστηκαν από μια νεκρή σαύρα που έπεσε στην κανάτα με το γάλα. Το 1941 το σπίτι χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί σαν αρχηγείο στην Ελλάδα και πολλοί Έλληνες και αντάρτες βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν στο υπόγειο. Λέγεται ότι οι ψυχές τους είναι παγιδευμένες εκεί και τη νύχτα ακούγονται περίεργοι θόρυβοι και φαίνονται σιλουέτες στα παράθυρα.